Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε και απόψε το σημαντικό κύκλο εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει με έμφαση στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, την περασμένη εβδομάδα μια κατάθεση ψυχής με μεγάλο ενδιαφέρον, μια γυναίκα που έζησε την ενδοοικογενειακή βία σχεδόν από όλες τις πτυχές της. Θέλω να πιστεύω κυρίε και κύριοι ότι αυτέ μα οι εκπομπέ πιθανότατα και εύχομαι να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα στην ελληνική παροικία και όχι μόνο ένα μήνυμα που να κάνουμε κάτι παραπάνω ώστε να σταματήσει αυτή η ενδοοικογενειακή βία ιδιαίτερα κατά των γυναικών. Ίσως ένα μήνυμα δυνατό γιατί κυρίες και κύριοι η ενδοοικογενειακή βία καταστρέφει τη ζωή των γυναικών τη ζωή της οικογένειας γενικότερα, τη ζωή των παιδιών. Να στείλουμε ένα μήνυμα, ένα, μήνυμα ότι σε όλες αυτές τις γυναίκες ότι υπάρχει βοήθεια. Υπάρχουν υπηρεσίες αγαπημένοι μου φίλοι που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είσαστε μόνοι σας. Μπορούν, μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε την βία, να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημά σας και να βοηθήσουμε. Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι βρισκόμαστε στην, στα γραφεία της Ελληνοαυστραλιανής Κοινωνικής Πρόνοιας όπου θα συνομιλήσουμε με την κυρία Κέτι Μπαρμπάκος η οποία είναι συντονίστρια ε, των οικογενειακών και κοινωνικών υπηρεσιών της Πρόνοιας. Αρχικά κυρία Μπαρμπάκος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δεχτήκατε στα γραφεία σας και θα μας δώσετε πιστεύω αρκετές πληροφορίες και χρήσιμες πληροφορίες ώστε να βοηθήσουμε τις ε, κακοποιημένες, εάν θέλετε, γυναίκες, τις γυναίκες εκείνες που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία. Καλησπέρα κύριο Πλάτων και καλησπέρα σε όλους ε, στην ελληνική παροικία μας. Ε, 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 σας ευχαριστώ που με δίνατε και εμένα εκ μέρους της πρόνοιας να είμαι κοντά σας και να μιλήσουμε για αυτό ένα το σοβαρό το θέμα. Γνωρίζω ότι μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει η Ελληνοαυστραλιανή Κοινωνική Πρόνοια υπάρχει και ειδικό τμήμα, στο οποίο παρέχεται βοήθεια σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, παρέχεται βοήθεια σε κακοποιημένε γυναίκε που έχουν υποστεί κακοποίηση και σε ηλικιωμένα βεβαίω άτομα. Να μιλήσουμε λίγο πιο εκτενέστερα γι' αυτό. Ευχαριστώ, Πλάτων. Η πρόνοια είναι δίπλα στην ελληνική παροικία προσφέροντας τις υπηρεσίες για ολόκληρα 50 χρόνια με στήριγμα και εμπιστευτική υποστήριξη για, οικο... για οικογενειακές ή άτομα που περνούν δύσκολες καταστάσεις στη ζωή τους. Το τμήμα αυτό το συγκεκριμένο για... που ασχολείται με την ενδοικογενειακή βία φαντάζομαι διαθέτει έμπειρο Προσωπικό έμπειρος ανθρώπους. Ναι, ναι ακριβώς. Έχει έμπειρους ανθρώπους, έχει εκπαιδευμένους κοινωνικούς λειτουργούς, σύμβουλους και έτσι είναι δίπλα στα άτομα που περνάνε δύσκολες στιγμές. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς ακριβώς μπορεί να βοηθηθεί ένα άτομο που η πέστη έχει υποστεί ενδοοικογενειακή βία και έχει πέσει θύμα κακοποίηση, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρα, είτε είναι ηλικιωμένο. Είτε με τη, τηλεφωνώντα στα γραφεία μας ή εκ μέρου προσωπικά να έρθουν να μα δούνε. Έχουμε, όπω είπαμε, είμαστε εκπαιδευμένοι και αντιμετωπίζουμε ποιο είναι το καλύτερο α, με το πιο καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που βρίσκεται ο κάθε ένας στο στάδιο της ζωής του; Να ρωτήσω κυρία Μπαρμπάκος, για να γίνουμε έτσι και πιο συγκεκριμένοι και ίσως να μπορέσουμε να βοηθήσουμε έτσι, λαμβάνοντας μία κλίση εδώ στην πρόνοια για βοήθεια. Ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθηθούν. Να δούμε άμα είναι ασφαλής ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Τι ακριβώς είναι η βία που αντιμετωπίζουν. Α, τι είδους τρόπο μπορούμε να συμμετέχουμε μαζί στην πορεία της ζωής τους. Είτε είναι α, οικονομικά, είτε είναι α, που θα μένουν, είτε είναι ποια... Ποιοι είναι αυτές οι υπηρεσίες που θα βοηθηθούν μαζί με την πρόνοια να βοηθήσουν το άτομο. Οπότε δηλαδή παίρνετε πρώτα απ' όλα μία εικόνα, τι βία έχει αντιμετωπίσει, ποιο είναι το οικογενειακό περιβάλλον, αν έχει παιδιά, αν χρειάζεται ε, ψυχολογική στήριξη, ναι. οικονομική στήριξη, στέγαση κτλ. Ακριβώς αυτό. Αντιμετωπίζουμε όλα αυτά α, με τον άνθρωπο ή με την οικογένειε που συμμετέχουν σε αυτή την είδος οικογενειακή βίας και α, θέλοντας με τη βοήθεια της πρόνιας συμμετέχουμε σε αυτό το δρόμο για να έχουμε ένα αποτέλεσμα που μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί α, σε μια ασφαλή ζωή. Γιατί ο κάθε άνθρωπος νομίζω έχει... ...το δικαίωμα να ζει μια ασφαλή ζωή. Α, μπράβο. Αυτό ακριβώ. Θα ήθελα να σας πω ότι εξακριβώνεται πρώτα απ' όλα... ...εάν κινδυνεύει η ζωή του. Σε περίπτωση που κινδυνεύει άμεσα η ζωή του... ...πρέπει να καλέσει κατευθείαν το 000. Την αστυνομία, το 000. Ακριβώς. Και και ύστερα την Πρόνοια, α, το νούμερο της Πρόνοιας είναι 9388 9998 και πάλι θέλω να, να, να στείλω ένα μήνυμα στους ακρο, στο, στην παροικία, ελληνική παρικία που μας ακούει αυτό το βράδυ μαζί ότι υπάρχει βοήθεια, δεν είναι κανένας χωρίς υποστήριξη αυτά τα χρόνια και είμαστε έτοιμοι και θέλοντας να βοηθήσουμε την ελληνική παροικία είτε με τηλέφωνο είτε να έρθουν να μας δούνε προσωπικά στα, στα, στα εργα στα, στα, γραφεία μας. Αλλά θέλω επίσης να πω να προσέχουν αυτά τα άτομα με ποιο είδο τηλέφωνο θα μας πάρουν ή με, το, με κανένα άλλο τηλέφωνο ή από έξω, από το σπίτι, για να αισθάνονται ασφαλείς με αυτά που θα πούνε <Και> στην πρόνοια και να μην μπορεί να συμμετέχει κανένας να του δει από το τηλεφωνό του ήδη αμα έχουν πάρει από το email, το δικό του. υπάρχουν βιβλιοθήκε. υπάρχουν άλλε άλλα α, που μπορούν να κάνουν για να μην δει ο συνάνθρωπός του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και του σταματήσει από το πρώτο βήμα. <Τι> Γιατί να αφήσει του άλλου να σου προλάβουν τι καλύτερε τιμέ, Αθηνά Δέλη. The ultimate European delicatessen. Visit our family business and enjoy amazing prices on our products. Ένα παντοπολίο βγαλμένο από τα παλιά φιλοξενεί στα ράφια του την κληρονομιά τη ελληνική γη και σα περιμένει στην καρδιά του Preston Market με τιμέ πιο προσιτέ από ποτέ. Αθηνά Δέλη. Τη Αθηνά και του Δημήτρη Κατσαρού. 28, the way, Δεν θα βρει τιμέ αλλού σαν κι αυτέ του Κατσαρού. Οπότε όλη η διαδικασία αυτή γίνεται εμπιστευτικά. Ο άνθρωπος, το άτομο αυτό που αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα, καλό είναι για να μην επηρεαστεί και από άλλους παράγοντες να ή να τον παρεμποδίσουν κάποιοι άλλοι, να έχει υπόψη του να παίρνει τηλέφωνο από εκεί που είναι σίγουρος ότι η συνομιλία αυτή θα είναι μεταξύ της γυναίκας, του ανθρώπου, του ατόμου και του ειδικού της πρόνοιας. Έρχεστε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους προσωπικά σε κάποια στιγμή. Πώς γίνεται αυτή η βοήθεια, μόνο μέσω τηλεφώνου, μέσω email ή μπορεί να έρθει να επισκεφτεί ψυχολόγος, να του επισκεφτεί κοινωνικής λειτουργός κάποιος. Ναι, ναι, ακριβώς. Mm -hmm. Όχι μόνο μέσω τηλέφωνο. Είναι και προσωπικά όταν είναι το άτομο έτοιμο για να έρθει να κάνει το πρώτο βήμα. Mm -hmm. α, Απόλυτα είμαστε έτοιμοι να τους δούμε προσωπικά και να τους μιλήσουμε από κοντά. Φαντάζομαι ότι έχετε, η εμπειρία σας θα είναι αρκετά μεγάλη και τα τηλεφωνήματα που λαμβάνετε, κλήσεις, ε, είναι πολλά. Όσο πηγαίνει πλάτων γίνονται και περισσότερες α, α, τηλεφωνήματα. Α, Δυστυχώ. Αλλά ε, το καλό είναι που θέλουμε να δώσουμε μήνυμα πάλι στην παρικία ότι είμαστε έτοιμοι ε, να βοηθήσουμε ε, στα τηλέφωνα, κοντά στα τηλέφωνα με εμπιστοσύνη και εκπαιδευμένοι προσωπικό, για να είτε είναι ε, ψυχολόγου, ε, κοινωνικού λειτουργού, σύμβουλοι που μπορούν στο κάθε βήμα να είναι κοντά στο άτομο που περνάνε τη δυσκολία... και να αντιμετωπίζουν το κάθε θέμα που έχει αυτό το άτομο. Να είναι κοντά τους, να νιώθουν ασφαλείς... και ότι κάποια, κάποιος νοιάζεται. Είναι μια φωνή που μπορεί να τους αγγίξει, να τους ακούσει. Γιατί το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα και είναι... Για πολλά χρόνια περνάνε τα άτομα χωρίς να ξέρουν μερικές φορές τι θα πάει να πει η οικογενειακή βία. Να το διευκρινίσουμε αυτό λοιπόν. Τι πάει να πει η ενδοοικογενειακή βία. Πώς χαρακτηρίζουμε ε, την ενδοοικογενειακή βία σε ένα άτομο και πότε νομίζω ότι πρέπει να χρειαστεί βοήθεια. Είναι ε, συ, συναισθηματική, είναι ψυχολογική κατάχρηση, είναι σωματική και σεξουαλική Κακοποίηση. Είναι, κακοποίηση είναι κακοποίηση ίδιου φίλου, είναι κακοποίηση ηλικιωμένων, είναι στέγαση, είναι. Μπορεί α, να γίνει μέσω οικονο, λόγω οικονομικό. οικονομική κατάχρηση αν μπράβο, Γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε το πότε για το κάθε άτομο αυτό είναι ο φόβος που μετέχει μέσα μας, που δεν μας αφήνει να κάνουμε εκείνο το πρώτο βήμα, γιατί είναι το κενό. Αλλά θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτό το κοινό κενό που δεν ξέρουμε, είναι η δύναμη που θα βρούμε μέσα μας να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα για τον εαυτό μας πρώτα, πρώτα απ' όλα και εάν έχουν παιδιά, για τα παιδιά τους, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι οι που εμπιστευτικές που βοηθάνε και η πρόνοια που είναι κοντά σας για 50 χρόνια και θα είναι πάντοτε κοντά σας με εκπαιδευμένο προσωπικό που εκπαιδευόμαστε κάθε μήνα, κάθε μέρα και πιο πολύ για να μπορούμε να βοηθήσουμε τον ελληνικό την ελληνική παροικία με με, ε, με κοινωνικούς λειτουργούς με, οικονομικά με στέγαση ε, με άλλες υπηρεσίες που η, η πρόνοια είναι μια γέφυρα που μαζί βαδίζουμε στον καλύτερο, με τον καλύτερο τρόπο για να συμμετέχει ο άνθρωπος μια καλύτερη και ασφαλή ζωή. Ότι μπορεί να υπάρξει, ότι μπορεί να υπάρξει μια καινούρια... Μια, σελίδα ε, στη ζωή τους, Ναι, μια καινούρια σελίδα στη ζωή τους. Να ρωτήσω, οπότε είναι μια η υπηρεσία που προσφέρει η πρόνοια ανάλογα την περίπτωση και το είδος της κακοποίησης που έχει δεχτεί το άτομο. Μπορεί να είναι για οικονομικά ένα ηλικιωμένο, να τον πιέζουν να δώσει ο ηλικιωμένο στο γιο του, στην κόρη του, στα παιδιά του, στη γυναίκα του τα χρήματα και να το χτυπάνε και να υπάρχει μια βία. Μπορεί να είναι για τη γυναίκα του, όπου την χτυπάει για τον ΑΒ λόγο. Μπορεί να χρειαστεί οπότε εσεί αξιολογείτε και πάλι την κατάσταση και λέτε ναι, εσύ χρειάζεσαι να πας στην τάδε υπηρεσία ή να σου προσφέρουμε εμεί μια μικρή οικονομική βοήθεια για τα πρώτα σου έξοδα ή ανάλογα την περίπτωση με λίγα λόγια. ανάλογα, ανάλογα τι οικογενειακή βία είναι. Θα το, θα το, αντιμετωπίζουμε πιο, με το καλύτερο τρόπο, ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να παρέχει ο άνθρωπος, μαζί με την πρόνοια, μαζί το λέω επαναλυτικά πάλι, μαζί με την πρόνοια χέρι-χέρι να δώσουμε μια καινούρια αρχή, μια καινούρια σελίδα σε αυτό το άτομο για να, υπά, να βρει τον εαυτό του να υπάρξει και να μπορεί να δει πρώτα τον εαυτό του και μετά άμα έχει να υποστηρίζει τα παιδιά του, με το με είδο με ή ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό δεν πάβουμε να σταματάμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία με την ελληνική παροικία μέχρι που είναι και δούμε ότι ο άνθρωπος στέκεται ασφαλής μόνος του και πάλι μπορεί να συμμετέχει την πρόνοια και να μας ρωτάει να, 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 να έχει κάποιον να μιλάει. Γιατί μερικοί άνθρωποι δεν έχουν υποστήριξη ούτε οικογενειακών ούτε φίλων και πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει οργανώσεις παραδείγματο χάρη σαν την πρόνοια που είναι εκεί πρόθυμοι και έτοιμοι να συνεργαστούν με το άτομο με το πιο καλύτερο τρόπο. Θέλουμε να αγγίξουμε τα άτομα με, 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 το καλύτερο τρόπο είμαστε έτοιμοι με απόλυτα εμπιστοσύνη. Δεν είναι το σήμερα, είναι για 50 ολόκληρα χρόνια συμμετέχουμε η πρόνοια μαζί με, με εκπαιδευμένο προσωπικό που εκπαιδεύονται συνεχώς και, θα, και, και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις ανάγκες και τις δραστήριες που επικοινωνούν οι ανθρώποι καθημερινώς. Ε, είπατε ότι λαμβάνετε ε, κλήσει βοήθειας. Έχουμε κάποιο νούμερο. Μπορούμε να ξέρουμε ε, πόσοι είναι αυκίνοι τα άτομα στο περίπου τι ακριβώς να δούμε τι γίνεται με αυτή την παρικία μας ποιοι υποφέρουν έξω ναι βεβαίως Πλάτων μπορούμε να δούμε ότι α, στις ε, ε, τελευταίες δύο μήνες έχουμε δει ότι διπλασιάστηκαν οι κλήσεις έχουμε είχαμε παραδείγματο χάρη 8 τον τον, τον Μάιο και γίνανε 15 τον Ιούνιο αυτό Δυστυχώς, αλλά απ' την άλλη πλευρά είμαι α, απόλυτα συγκινημένη που οι άνθρωποι εμπιστεύονται την πρόνοια και παίρνουν τηλέφωνο να κάνουν αυτό το μεγάλο πρώτο βήμα που είναι συνεχώς στην, στο δρόμο της ζωής τους. Και θέλω να ξέρουν ολόψυχα ότι αυτό το πρώτο βήμα... Θέλω να το φωνάξω και να σας πω ε, να μην διστάζουν να να και, και μπράβο σα, αυτούς αυτού που παίρνουν τηλέφωνο για μια καινούρια αρχή για τα παιδιά του. Για, γιατί θα είναι το αύριο τη της, της, της κοινωνία μα και για αυτού για να ζήσουν μια ασφαλή και ήσυχα ζωή μπορεί να γίνει εξαρτάται από το άτομο, όπως είπαμε, να κάνει αυτό το πρώτο βήμα. Κυρία Μπαρμπάκος, ολοκληρώνοντας, θα θέλετε να στείλετε ένα τελευταίο μήνυμα προς την παρικία μας, ιδιαίτερα προς τα άτομα αυτά και βεβαίως να μας υπενθυμίσετε για ακόμα μία φορά πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας. Ναι, Πλάτων, uh, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να σας στηρίξουμε uh, με κάθε καλύτερο τρόπο uh, που θα πάρετε το πρώτο βήμα σας σε αυτή τη, το, το, τη, τη δύσκολη στιγμή. Και επαναλέω ότι ό, ποτέ, όποτε βρείτε εκείνο το τη δύναμη, γιατί την έχετε τη δύναμη μέσα σας. Σας παρακαλώ, τηλεφωνήστε πάλι την πρόνοια, πάλι το νούμερο θα το πω 9388-9998 και είμαστε ο, α, α, μαζί σας όχι μόνο στο πρώτο βήμα και σε αυτό το δύσκολο δρόμο για να φτάσετε σε μια και να ζήσετε μια ασφαλής και ανεξάρτητη ζωή... για σας και τα παιδιά σας. Σας ευχαριστώ που με, που με ακούτε... που με δώσατε την ευκαιρία, Πλάτων, να, να είμαι μαζί σας... γιατί είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα... και η Πρόνοια είναι τόσο εκπαιδευμένη οργάνωση... που συμμετέχει με πολλές δυνατότητες να υποστηρίξει και να βοηθήσει την ελληνική παροικία. Σας ευχαριστώ και απόλυτα και αν ξέρετε κανέναν πάλι θα σας το πω ή είσαστε οι ίδιοι ή συγγενών ή φίλων σας παρακαλώ, κάνετε μια κουβέντα και έχετε τα τηλέφωνα 9388-9998 και μαζί θα βαδίσουμε σε αυτό το δρόμο της ζωής σας. Σα ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που για ακόμα μια φορά που μα δεχτήκατε στα γραφεία σα και είχαμε αυτέ τι χρήσιμε πληροφορίε και αυτή την τόσο όμορφη συζήτηση. Κυρίε και κύριοι, κάπω έτσι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μα και για απόψε να σα ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ που και εσεί βρεθήκατε στην παρέα μα. Είναι μεγάλο το θέμα, είναι σημαντικό το θέμα, υπάρχει βοήθεια. Συνεχίζουμε εμεί να σα παρουσιάζουμε ό,τι μπορούμε και όσο μπορούμε ε, τις περιπτώσεις αυτές της ενδοοικογενειακής βίας. Ευελπιστούμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε κοντά μας στην εκπομπή μας τον αρχισυντάκτη του Νέου Κόσμου, τον γνωστό δημοσιογράφο του κ. Σωτήρ Χατζημανόλη για να μας δώσει και εκείνος τις πληροφορίες σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία. Κυρίε και κύριοι, από τον Πλάτωνα Δενεζάκη, από τα γραφεία της Κοινωνικής Πρόνοιας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.